Γεια σας παιδιά, Ροά Μάτ εδώ. Σε αυτό το βίντεο έχω μπει σε test server στο νησί, στον οποίο test server οι developers βάζουν τα καινούργια πράγματα που ετοιμάζουν για το παιχνίδι. Τώρα με το που μπήκα βλέπω πολλές διαφορές. Καταρχάς έχουν βελτιώσει πολύ τα γραφικά. Γενικά έχουν βάλει πολύ πιο πυκνή βλάστηση και διάφορων ειδών δέντρα πιο πυκνά. Έχουν βάλει λουλουδάκια, περισσότερα χόρτα και έχουν φτιάξει λίγο τα εφέ και τις κινήσεις του δεινοσαύρου. Το πρώτο πράγμα που βλέπω, το δεύτερο μάλλον πράγμα που βλέπω, είναι ότι έχουν αλλάξει αυτά εδώ τα εικονάκια. Εδώ που μας δείχνει το στάμινα, το πόσο πεινάμε, το πόσο διψάμε, το έχουν αλλάξει. Έχουν βάλει αυτό το εικονάκι το οποίο είναι για το στάμινα και όταν αρχίζουμε να πεινάμε μας εμφανίζονται τα άλλα εικονάκια κάπου εδώ. Η αλήθεια είναι ότι δεν βολεύει τόσο αυτό, πριν για μένα ήταν καλύτερα, δηλαδή μου άρεσε να βλέπω συνεχόμενα εδώ το πόσο πεινάω και το πόσο διψάω. Τώρα για να δούμε σε τι κατάσταση είναι ο δεινόσαυρός μας, πρέπει να πατήσουμε το escape, να πάμε στο χαρακτήρα και μας τα δείχνει εδώ. Εδώ είναι το stamina, εδώ είναι η δίψα και εδώ είναι η πείνα. Επίσης επιτέλους βάλανε και άλλα χαρακτηριστικά από το δεινόσαυρο, πληροφορίες εδώ, αν είναι αρσενικό, σαρκοφάγο, φυτοφάγο, το πόσα κιλά είναι, τη μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να τρέξει ο δεινόσαυρος και το bite force, πόσο δυνατή δαγκωματιά έχει ο δεινόσαυρος. Τώρα έχω μπει με κερατόσαυρο. Να, εδώ όπως βλέπετε τώρα εμφανίστηκε ότι αρχίζει να διψάει, πέφτει λίγο το νερό. Επίσης έχουν κάνει τις εξής φοβερές αλλαγές. Όταν πεινάει ο δεινόσαυρος πάρα πολύ, αρχίζει και γίνεται και αδυνατίζει και μαζεύει η κοιλιά του, κάνει και από κάτω εδώ ας πούμε περισσότερο δέρμα, ράγες, επειδή έχει μαζέψει η κοιλιά του και γενικά γίνεται πιο κοκαλιάρης. Το ίδιο και με το νερό, γίνεται λίγο τα χρώματα του δεινοσαύρου, άμα διψάμε πολύ, γίνεται πιο οχρά και τα μάτια του. Βέβαια αυτό όταν πλησιάζουμε στο να πεθαίνουμε από τη δίψα, έτσι, όχι με τη μία. Λοιπόν, τι άλλο βάλανε φοβερό στο παιχνίδι, θα δείτε τώρα. Το ακούτε? Λοιπόν, βάλανε ποτάμια, καταράχτες. Όπα, να πάμε από εδώ προσεκτικά, να μην σπάσουμε κανένα κόκαλο τώρα, τα χρειαζόμαστε τα πόδια μας. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ πόσο όμορφο, πόσο ωραία έχουν φτιάξει το ποτάμι. Οχ, δώρο, δώρο φαγητό δεινόσαυρος, κάποιος τον σκότωσε εδώ. Λοιπόν, κοιτάξτε, ξεκινάει από εδώ το ποτάμι και θα το ακολουθήσουμε προς τα κάτω μετά, να δούμε που πάει. Κοιτάξτε τι ωραία που φαίνεται το νερό. Επίσης, σε κάποια σημεία ας πούμε κατεβαίνει με πιο δύναμη, σε κάποια άλλα το δείχνει πιο χαλαρό. Έχει απίστευτα γραφικά, απίστευτη λεπτομέρεια. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Τώρα αρχίζει να νυχτώνει. Και ναι, μπορούμε να πιούμε νερό. Α, ναι, επίσης βάλανε αυτό, μόλις πας από πάνω από το νερό σου λέει πάτα το έψιλον για να πιείς. Μόλις πας πάνω από το φαγητό σου λέει πάτα το έψιλον για να φας. Επίσης το άλλο που έχουν κάνει είναι, τώρα αυτός που έχει πεθάνει ο δεινόσαυρος, όσο τον τρώμε τόσο πιο πολύ θα μαζεύει. Δηλαδή φαίνεται και θα έχει visual effect ότι πόσο κρέας του έχει μείνει, ότι σιγά σιγά μειώνεται, ώσπου θα γίνει ένα κομμάτι κρέας.
Και όταν γίνει ένα κομμάτι κρέας, τώρα δεν τρώω άλλο γιατί δεν χρειάζομαι. Και όταν γίνει ένα κομμάτι κρέας, αν το αφήνουμε πολλή ώρα έτσι, αυτό ξεκινάει και σαπίζει. Δηλαδή από κόκκινο που είναι, θα γίνεται προς καφετή. Αειδιαστικό, αλλά είναι ωραία τα εφέ. Έχουν κάνει πάρα πολλές βελτιώσεις στο χάρτη του παιχνιδιού. Είναι πραγματικά λες και είναι άλλο παιχνίδι. Το άλλο που έχουν φτιάξει είναι... Λοιπόν, πάω να φάω μια μπουκιά ακόμα. Να δω πώς είμαι. Εντάξει, εντάξει, εγώ θα φάω άλλη μια. Ωραία. Το άλλο που φτιάξανε είναι τώρα το εξής, άμα δω, θα σας πω. Να βλέπω εκεί. Κοιτάξτε τι όμορφα που είναι τα γραφικά εδώ, ο ουρανός. Εντάξει, αυτά υπήρχαν και πριν. Το ποτάμι είναι φοβερό. Ό,τι πρέπει για το παιχνίδι. Λοιπόν, το άλλο φοβερό που κάνανε είναι μόλις μπαίνουμε με το δεινόσαυρο, ας πούμε, σε θαμνάκι, μόλις τα κουμπάμε, κουνιούνται οι θάμνοι. Ανάλογα βέβαια και με το μέγεθος που είμαστε. Όπα. Όπα. Ένας δεινόσαυρος από εκεί. Λοιπόν, θα πάω ένα λεπτάκι εδώ να κρυφτώ μέχρι να ξημερώσει για να σας δείξω, να συνεχίσω με το βίντεο όταν θα είναι η μέρα στο παιχνίδι. Λοιπόν, περίμενα να ξημερώσει, τώρα έχει αρχίσει να ξημερώνει. Όπως βλέπετε εδώ φαίνεται ότι έχει κοκαλιάσει, πώς να το πω, έχει κοκαλιάσει ο δεινόσαυρος, έχει αδυνατήσει από την πείνα και μου έχει βγάλει αυτό εδώ πέρα, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, ότι χάνω ζωή μάλλον. Είναι τα καινούργια εικονάκια που δεν τα έχω καταλάβει και πρέπει να βρούμε φαγητό. Λογικά αυτό εκεί το πτώμα δεν θα υπάρχει πια, αλλά ακούω εδώ δεινοσαυράκια αυτά που είναι με το UI του, τα bot, τα μικρά που μπορούμε να φάμε. Πού είναι, τα ακούω, δεν τα βλέπω όμως. Από εδώ. Ωχ, χάσαμε κι άλλη ζωή. Πού είναι. Και ακούω και πολλά. Πάτε. Τι είναι όλα αυτά εδώ. Τι είναι αυτά. Πλάκα κάνεις. Κάτι έγινε εδώ, δεν ξέρω εγώ, μπάγκαρε. Πόσα έχουν μαζευτεί, απίστευτο. Θα φάω όλα. Λοιπόν, ήδη παρατήρησα ότι άρχισε λίγο να γεμίζει κοιλιά και φάνηκε, φαίνεται αυτό. Αυτά εδώ πέρα που βλέπετε είναι τα bot που μπορούμε να κυνηγήσουμε να φάμε. Μόνο αυτά τα δύο υπάρχουν στο παιχνίδι, όλα τα άλλα είναι παίκτες. Και αυτό το bleed τώρα, τι είναι, μήπως είναι από τη δίψα. Για να δω πως είμαστε. Λοιπόν, έχουμε φάει, να πιω και νερό. Πού είναι το νερό. Να πιούμε και νεράκι. Πολύ καλό αυτό που έχουν κάνει, που μας λέει press ε to drink και press ε to eat, γιατί μερικές φορές άμα είχε μεγάλους θάμνους και τέτοια δεν μπορούσαμε να βρούμε την τροφή. Ένας γιγαντόσαυρος εδώ έρχεται.
Ωραία, είμαστε εντάξει. Θέλουμε λίγο να θεραπευτούμε εδώ γιατί μάλλον τρώγαμε damage από το ότι δεν βρίσκαμε νερό. Το ότι δεν είχαμε φάει. Το είχα αφήσει έτσι εκεί μέχρι να ξημερώσει. Τι άλλα ήθελα να σας πω. Τώρα αυτός εκεί ο καημένος φοβάται μην τον κυνηγήσουμε. Από ό,τι άκουσα θα μεγαλώσουν και τους σερβερ να χωράνε και περισσότερα άτομα. Γενικά έχουν φτιάξει εκτός από το ποτάμι που έχουν βάλει και πολλές λίμνες, έχουν φτιάξει και τον ωκεανό, ξεκινάνε να τον φτιάχνουν γιατί θα βάλουν και θαλάσσιους δεινόσαυρους όπως είπα σε προηγούμενα βίντεο. Επίσης έχουν φτιάξει αυτό εδώ πέρα με το sniff που μυρίζουμε, την όσφρηση. Το έχουν αλλάξει. Εκτός του ότι μας δείχνει πλέον το νερό δίπλα μας έτσι που μας το φωτίζει, μας φωτίζει και πού αλλού έχει λίμνες στο χάρτη. Εδώ ας πούμε. Εδώ. Εδώ. Εδώ από εκεί. Και όσο πιο κάτω θα πάμε και θα ξαναπατήσουμε το sniff, την όσφρηση, θα μας δείξει και άλλες λίμνες. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό γιατί πριν αναγκαστικά χρειαζόταν να έρθουμε εδώ και να ψάξουμε από τις συντεταγμένες σε κάποιο χάρτη που είναι οι λίμνες και ήταν μεγάλο πέδεμα. Πάρα πολύ θετικό και αυτό. Πολύ μου αρέσουν οι αλλαγές που έχουν κάνει. Έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Εδώ έχει πάρα πολύ πυκνή βλάστηση. Το ποτάμι είναι υπέροχο. Κοιτάξτε εδώ. Νομίζω κάπου θα πέφτει με πιο... Δεν θα πέφτει με τόση δύναμη. Θα αλλάξει. Αλλάζει. Να, ας πούμε. Νομίζω εδώ πάει πιο σιγά. Οπ. Τι έγινε, πού πάει εδώ. Περνάει από κάτω. Για να δω. Α, μπαίνει από κάτω, υπόγεια τώρα. Για να δω. Κάτι ακούω εδώ, έναν ήχο. Ω, μήπως είναι καταρράκτης. Ελπίζω να είναι καταράχτης και όχι καμιά χαλασμένη τηλεόραση αυτό. Λογικά είναι κάποιος καταράχτης που πάει το νερό. Α, ναι. Ξέρω, από εκεί είναι καταράχτης αλλά πέφτει το νερό στη λίμνη, αν θυμάμαι καλά. Έχω ξαναπεράσει πριν. Ναι, πέφτει, όχι, πέφτει το νερό στον ωκεανό και δεν μπορώ να πάω. Δυστυχώς. Έχει και άλλα ποτάμια, δεν είναι το μοναδικό ποτάμι στο χάρτη, έχει μεγαλύτερα ποτάμια. Α ναι, αυτό ήθελα να σας δείξω, που μπαίνεις μέσα στους θάμνους και κουνιούνται. Φανταστείτε μετά που θα μπουν και οι άνθρωποι στο παιχνίδι και κάποιοι από εμάς θα έχουν δεινόσαυρους και θα είναι ξέρω εγώ στο δάσος, εμείς θα είμαστε κρυμμένοι και θα βλέπουν φυτά να κουνιούνται. Θα είναι πολύ τρομακτικό, πολύ διασκεδαστικό. Και για να κάνουμε μία με την όσφαιση. Να, από εκεί έχει λίμνη. Από εδώ έχει λίμνη.
και δεινόσαυρος. Λοιπόν, θέλω πολύ λίγο για να εξελιχθώ, να φτάσω στο επίπεδο που θα μεγαλώσουμε λίγο. Θα κάτσω εδώ έτσι να κρυφτώ. Είχα κρυφτεί τώρα εδώ και μπορούμε να εξελιχθούμε. Πατάμε το growth και τατάν, εξελιχθήκαμε. Πάμε τώρα εκεί στο ποτάμι. Τώρα μπορούμε να κυνηγήσουμε πολύ καλύτερα. Είμαστε πιο δυνατός, για να δω κάτι. Α, ωραία. Κοιτάξτε, εδώ αυξήθηκε το βάρος μας, 2,2 τόνους. Μειώθηκε η ταχύτητά μας γιατί είμαστε πιο μεγάλος, αλλά φυσικά αυξήθηκε η αντοχή. Αυξήθηκε και το bite force. Και μεγαλώνουμε. Έχουμε ακόμα να μεγαλώσουμε μέχρι να πάμε στο 1. Τέλεια, ακούμε δεινόσαυρο. Α, όχι, συναγερμός είναι αυτός. Έχουν βάλει και κτίρια γενικά στο παιχνίδι. Ετοιμάζουν πολλά κτίρια γιατί θα βάλουν και τους ανθρώπους. Τώρα το πότε είναι μυστήριο. Λοιπόν, πού είναι τώρα το ποτάμι? Το ποτάμι θέλω να βρω εγώ. Τι είναι εδώ, βάλτος? Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνανε αυτό με τα σύμβολα. Τώρα δεν μπορώ να δω, ας πούμε, αν γέμισα σε νερό, αν μου φύγε η δίψα, αν είμαι εντάξει ή όχι. Πρέπει να σταματήσω να πίνω, να πατήσω το escape, αυτό, για να δω. Να, κοιτάξτε εδώ, προχωρά ανάμεσα από τα καλάμια και κουνιούνται και αυτά. Ω, τυρανόσαυρος Rex. Τυρανόσαυρος Rex. Παναγία μου. Παναγία μου. Όχι, 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 ρε παιδιά, όχι, ρε παιδιά, όχι, ρε παιδιά, όχι, ρε παιδιά. Μου, όχι, μου τελείωσε το στάμινα και έχει άπειρο, όχι. Να φύγω, μου τελείωσε το στάμινα. Δεν ξέρω, με έχασε. Πες μου ότι δεν έχει και αυτό στάμινα. Αδρεναλίνη, με κυνηγάει. Όχι, 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 σε παρακαλώ. Όχι, όχι. Όχι, γαμώτο. Κι άλλος τυράννοσαύρος Rex. Και κάπως έτσι καταλήξαμε στο στομάχι τους. Πα! Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά, δυστυχώς. Τελείωσε άδοξα. Ελπίζω έστω να σας άρεσε. Αυτοί με απολαμβάνουν πάντως. Εάν με απολαύσατε κι εσείς στο βίντεο, δηλαδή, κάντε το like. Εάν θέλετε, κάντε εγγραφή στο κανάλι. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γαμώτο.